Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Πατρών εορτάζει φέτος με λαμπρότητα τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Γιορτάζει νιώθοντας περήφανο για την προσφορά του στη γνώση, στη δημιουργία, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, σκοπεύοντας να προσφέρει στην κοινωνία και στον τόπο με σύγχρονες διαδικασίες και δομές υποστήριξης. Αυτό ακριβώς έχει επιτύχει διαχρονικά και το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελώντας σύμφωνα με όλες τις αξιολογήσεις ένα από τα καλύτερα ιδρύματα στη χώρα και ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως. Η Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών στηρίζει τις μαζικές αθλητικές δραστηριότητες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και τον φοιτητικό πρωταθλητισμό με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση της φυσικής ικανότητας του ατόμου, της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών και της διάδοσης των ιδεών του αθλητισμού και του πολιτισμού δια πανεπιστημιακά και παγκοσμίως. Όλα αυτά στις σύγχρονες αθλητικές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με πολλά προγράμματα εκγύμνασης, σημαντικές αθλητικές επιτυχίες και στόχους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που σήμερα φιλοξενούμε στον πανεπιστημιακό μας χώρο, στην πόλη που πρωτοδημιούργησαν καλλιτεχνικά τα μέλη του συγκροτήματος Παιδεία του Πάτρα. Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όπως όλοι ξέρετε, 4 νέα παιδιά από εισάρθμα μέρη της Ελλάδας βρίσκονται στην Πάτρα σπουδάζοντας στο πανεπιστήμιό μας. Ο Αγγέλης Δελικούρας, πολιτικών μηχανικών, φοιτητής, ο Αργύρης Παπαγεωργίου, τμήματος φυσικής, ο Λάβρος Καρελάς, ο συνάδελφος βιολόγος και ο Χρήστος Παπαδόπουλος του τμήματος μηχανικών. Ξεκινάνε οι τέσσερις τους εμφανίσεις στο κέντρο χάραμα της Πάτρας και κάθε βράδυ να γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Την περίοδο 82-83 θα πάρουν την τελική μορφή τους με την ένταξη στο σχήμα του αείμνους του Παναγιώτη Μανολάκου. Τα μέλη του ιστορικού συγκροτήματος ξεκίνησαν ως μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μια ομάδα φίλων που αγαπούσαν τη μουσική και το τραγούδι και κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλα λαϊκά γλέφια όλων των ηλικιών. Να τραγουδήσουν τον πόνο, την αγάπη, τη φτωχολογιά, την ομορφιά, τη φοιτητική ζωή και να καταγραφούν σαν ένα από τα δισκογραφικά εμπορικότερα συγκροτήματα πανελληνίως. Και μάλιστα με σχεδόν με μηδενική διαφήμιση, από στόμα σε στόμα. Κατάφεραν να σηκώσουν να χορέψουν και το πιο διστακτικό, αφού τα τραγούδια και η μουσική τους άγγιζαν τη λαϊκή ψυχή. Σαν γέννημα θέμα πατρινός, αλλά και σαν φοιτητής του Πανεπιστημίου μας, θα ήθελα να αναφερθώ και στα προσωπικά μου βιώματα, τις αναμνήσεις των φοιτητικών μου χρόνων, που είναι γεμάτες από την παρουσία και τα τραγούδια σας, παιδιά από Πάτρα. Νιώθουμε περήφανοι που φέρετε αυτόν τον τίτλο ως ιστορικό μουσικό συγκρότημα, καθώς κάνατε την Πάτρα γνωστή στο Πανελλήνιο πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, Βαγγέλη Τελικούρα, Λαύρο Καρελά, Αργύρη Παπαγεωργίου, Χρήστο Παπαδόπουλε και Μαρίνα Μανολάκου, που στο πρόσωπό σου θυμόμαστε τον πατέρα σου. Πολλές ευχαριστίες από την Επιτροπή Αθλητισμού για τη σημερινή εκδήλωση του κ. Πρίτανη και στους αναπληρωτές Πρίτανη, στην Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, σε όλα τα μέλη ΕΕΠ Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και για την βέβαια την άψογη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα, αλλά και στην προηγούμενη Επιτροπή Αθλητισμού για το αξιόλογο έργο της. Επίσης, σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του σημερινού αφιερώματος. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την Ορχήστρα Μουσικοτεχνουργική Πάτρας, που ανιδιοτελώς στηρίζει μουσικά την εκδήλωση, καθώς και την φοιτητική χορευτική ομάδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, που έχει λάβει μέχρι σήμερα μέρος σε σημαντικά αφιερώματα. Επίσης, όλους τους χορηγούς και τους χορηγούς επικοινωνίας, που προηγουμένως ανέφερε ο κ. Βασιλείου για τις προσφορές τους, και τον τέλος πριν ήταν η Πανεπιστημίου μας κ. Σταύρο Κουμπιά για τις αναφορές που θα πραγματοποιήσει.